Με την προφυλάκηση του 25χρονου Σύρου που κατηγορείται για την κακοποίηση της 13χρονης κόρης της συντρόφου του, αλλά και την έρευνα αστυνομίας και κοινωνικών υπηρεσιών για το νοσηρό περιβάλλον στο οποίο ζούσε το κορίτσι μαζί με τα δύο μικρότερα αδέλφια της, συνεχίζονται οι αποκαλύψεις μετά την καταγγελία. Παρά την κατηγορηματική άρνησή του ενώπιον της ανακρίτριας για όσα του αποδίδονται, ο 25χρονος Σύριος, που ζούσε στο ίδιο σπίτι με την 36χρονη και τα τρία ανήλικα παιδιά της, πήρε το δρόμο για τη φυλακή. Υποστηρίζει εξ αρχής ότι δεν έχει καμία σχέση, ποτέ δεν έχει κάνει κάτι στο παιδί, ούτε καν δεν είχαν κάποια τέτοιου είδους σχέση περαιτέρω. Δεν είχε ούτε πέσει στην αντίληψή του οτιδήποτε, αλλά και δεν έπραξε τίποτα από αυτά που κατηγορείται. Ελεύθερη αλλά με περιοριστικούς όρους αποχώρησε από το δικαστήριο η 36χρονη Βουλγάρα, η οποία κατηγορείται για κακουργηματικής μορφής ενδοοικογενειακή βία, καθώς φέρεται να επιτέθηκε και να χτύπησε την ανήλικη όταν της είπε ότι ο σύντροφός της τη βίασε. Ο Σύρος, που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου μέσω του συνηγόρου του, μιλά για αντιφάσεις στην κατάθεση του κοριτσιού και ζητά τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Βλέποντας το υλικό, γιατί υπάρχουν καταγραφές σχετικές, το οποίο ήταν στη διάθεσή μας, αυτό που πιστεύουμε θα βγει και στην πορεία και έχει γίνει ήδη αντιληπτό από την ανακρίτρια, πιστεύουμε και από τον εισαγγελέα, είναι ότι υπάρχουν κάποιες κατηγορίες εντελώς ανυπόστατες. Ζητά ιατρικά, ελπίζοντας ότι ιατρικά μπορεί να βγουν τα αποτελέσματα, ότι θα είναι φυσικά προς όφελός του, ζητά με επίμονα τις ιατρικές γνωματεύσεις, την ιατροδικαστική έκθεση, όπως επίσης να μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να βγει και η παιδοψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, τα οποία θεωρούμε πολύ πολύ σημαντικά για την έκβαση της υπόθεσης. Η 13χρονη κατέφυγε πριν από λίγες ημέρες στην αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι την περασμένη Πέμπτη ο 25χρονος, εκμεταλλευόμενος την απουσία της μητέρας της από το σπίτι, μπήκε στο δωμάτιό της, την απείλησε και την κακοποίησε σεξουαλικά. Όταν προσπάθησε να ενημερώσει τη μητέρα της για όσα συνέβησαν, εκείνη αντέδρασε με απειλές και ξύλο, όπως κατήγγειλε το κοριτσάκι. Η μητέρα της 13χρονης υποστήριξε στην ανακρίτρια ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε αντιληφθεί ύποπτη συμπεριφορά του φίλου της σε βάρος της 13χρονης. Απέδωσε μάλιστα την καταγγελία που έκανε στην αστυνομία το παιδί ως αντίδραση στην προσπάθεια που έκανε η ίδια για να τη συνετήσει. Η μητέρα είναι αποδεδειγμένα ικανότατη γονέας και προσπαθούσε να θέσει όρια στο παιδί της. Για την κακοποίηση του παιδιού από τον σύντροφό της, ως καταγγέλθηκε από την ανήλικη, δεν έγινε αντιληπτή από την ίδια ούτε και έλαβε γνώση με οποιοδήποτε τρόπο.